Χιλιάδες καναβαλιστές συνέχισαν το γλέντι μέχρι το πρωί της καθαράς Δευτέρας και ενώ συνεργεία του Δήμου έκαναν αποκομιδή απορριμμάτων γιατί υπήρχαν τόνοι σκουπιδιών και κυρίως μπουκαλιών από μαύρο δάφνη και άλλα ποτά στο κέντρο της πόλης, κάποιοι το γλένταγαν για τα καλά. Καλημέρα, καλημέρα! Σε κλαμπάκι στην οδό Γύρω Κωστοπούλου στον πρώτο όροφο. Κοιτάξτε τι γίνεται. Πραγματικά το όνομα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αλφα ψυχιατρική. Σουπεράτζα. Δεν αναβλήθηκε. Τι παιδί μου. Για μας. Γελάτε. 26 χρόνια καναβαλιστές. Με τίποτα. Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες το πρωί στο κέντρο της Πάτρας, όπου τα δημοτικά συνεργεία επιχειρούσαν να καθαρίσουν τον πεζόδρομο της Διαφερέου, την πλατεία Γεωργίου και άλλους δρόμους, ενώ νεαροί κυρίως παρέμεναν και διασκέδαζαν στο χώρο. Δεν αναβλήθηκε ποτέ! Τι ώρα είναι, τι ώρα είναι? Δεν ξέρω, έχω χαθεί. Πρωινές ώρες δεν είναι? Πρωινές, έχει ξημερώσει. 7.25 και 40 πρώτα λεπτά. Μια χαρά, μια χαρά, ε! Είμαστε εδώ! Η ουρά στην πιάτσα του ταξί είχε φτάσει στην οδό Κορίνθου και Πατρέως. Παράλληλα, το αδιαχώρητο υπήρχε στις σκάλες της Αγίου Νικολάου αλλά και στη Γεροκοστοπούλου.